Φίλοι και φίλες του Basket City, καλησπέρα σας. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση του πρώτου ομίλου του Superior League μεταξύ Αλόντρα και Μπιράνχας. Μπιράνχας με τα κίτρινα δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, δεν έχουν διαχειριστεί τη χαρά της νίκης. Αν μη τι άλλο, όμως είναι μια ομάδα που προσπαθεί να τρέξει στο γήπεδο και δίνει υψηλό ρυθμό, δίνοντας ένα πολύ ευχάριστο θέαμα. Η Αλόντρα που έχει μοιρασμένες νίκες και ήττες. Παρατάχθηκε μόλις με 6 παίκτες σήμερα. Ο Τούχιας θα βρει στόχο από τα 5 μέτρα. Μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση από την άποψη ότι είναι δύο ομάδες με εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες. Θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Όποιος το καταφέρει θα έχει σοβαρή υποψηφιότητα για το ροζ φύλλο αγώνα σήμερα. Χαρίτος. Μια ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Η μπάλα βγαίνει έξω. Ξανά ο Χαρίτος. Δεν θα βρει στόχο. Παντελάκης, στέλνει να φινδιάσει, αφήνει την πολλιά. Ντούσιας τώρα στην κορυφή. Σκύπ πάσα για την πολλιά. Εκτελεί αυτός από τα 5 μέτρα, θα βρει στόχο. 4-0, ξεκίνησαν πολύ εύστοχα η Αλόντρα. Μπαμπούα στην οργάνωση. Τζανάκης. Βρίσκεται το συμπέκτη στην καρδιά της ρακέτας, το Σωτηριάδη, αυτός δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Παντελέκης βρίσκει διάδρομο, πατάει δυνατά 4 μέτρα και ευστοχεί σε μια χαρακτηριστική κίνηση με το δυναμικό jump stop. Παρήντος πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει μπροστά του τον Γιανατσί, δεν υπάρχει κάτι. Χάνει την κατοχή. Παντελάκης αφήνει για τον Τούσια. Αυτός για τον Γιανατσί. Πάσα έξω για τον Πολιά, θα προλάβει. Split out για τον Ρέμπα, για τρεις αυτός. Θα βρει και αυτό στόχο. Απόλυτη ευστοχία σε αυτά τα πρώτα τις τέσσερις επιθέσεις Αλόντρα. 9-0. Μπαμπούα παίρνει τα σκρίνη στην κορυφή, αφήνει για τον Χαρίτο. Αυτός ψάχνει στον λόγο στον Βρακά. Αυτός εκτελεί από τα 4 μέτρα χωρίς τύχη. Ούτε ο Σωτηριάδης θα φέρνει κάτι μετά το επιθετικό rebound. Νέο επιθετικό rebound για τον Χαρίτο αυτή τη φορά. Ο Σωτηριάδης θα βρει στόχο. Παντελάκης. Έχει απέναντι Τζανάκη Μπαγούα, βγάζει για το Ρέμπα, αυτός του Γιανατσί στο low post. Έξω για τον Πολιά, την κορυφή για τρεις. Κοντό σουτ, Ρέμπας δεν μπορεί να συγκρατήσει, μπάλα είναι για τους κίτρινους. Να διεισδύσει, κερδίζει το φάουλο από τον Τούσια. Πολύ κακή πάση του Χαρίτου για τον Ρακά. Δεν προλάβει ο τελευταίος. Αντελάκη στη γωνία, Μαρκάρα Τζανάκης. Τον ακολουθεί καλά. Θα κάνει ένα φλόγο τώρα ο Παντελάκης, αλλά δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Βρακάς ελευθερώνει για το Χαρίτο. Αργά αυτός. Βρακάς θα συγκρατήσει στο low post. Ιστάζει από τα 4 μέτρα, τελικά εκτελεί. Ούτε τώρα θα βρει στόχο. Παντελάκης. Ασχολείται ο Ρέμπας, ήταν Ντούσιας και πάλι Ρέμπας. Πολιάς, προσπίδει πολύ ωραία. Περνάει το Βρακά και κάνει ένα ωραίο μισό μπάσιμο. Τελειώνει τη φάση με ταμπλό. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για την Αλόντρα, 11-2. Στο αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Βρακάς και πάλι στο low post. Ωραία πάσα για τον Χαρίτο, αυτός
θα προσπαθήσει να ξαναδώσει αντί να ολοκληρώσει τη φάση. Έχουμε time out. Επανήλθαμε μετά το time out. Σωτηριάδης έχει μπροστά το Γιάννατσι. Κλείνεται, βγάζει για τον Παουμπούα. Το στραβιέται έξω με τρίπλα. Μεταφέρει την μπάλα για τον Τζανάκη. Ο Τζανάκης θέλει να παίξει. Πάει μέχρι μέσα. Δεν προλαβαίνει το χρόνο. Ούτε καν προσπάθησε να εκτελέσει. Τουσιάς αποφεύγει την πίεση. Η μπάλα φτάνει στο ρέμπα. Σκυπάσε για τον Πολιά. Αυτός πάει στη γωνία. Εκτελεί για τρεις. Κακό το σουτ. Εύκολο ο Τρακάς. Ο Παουμπούα θέλει να τρέξει. Κλείνει το διάδρομο πολύ καλό σωστά ο Ντούσιας. Τζανάκης. Επιτίθεται σωστά. Πατάει δυνατά αλλά είναι άστοχος. Ο Παουμπούα στο επιθετικό rebound. Ούτε αυτός καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τζανάκης παλεύει και παίρνει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Κακή πρώτη βολή από τον Τζανάκη. Άστοχη και η δεύτερη. Μάζευε Ντούσιας μετά από τα σκαμπίλια στην μπάλα. Παντελάκη στην εισαγωγή. Πολιά στο low post. Γυρίζει μπάλα από την απέναντι πλευρά. Παντελάκη στους ποιείτε. Αφήνει μια πολύ ωραία pocket pass στον Πολιά. Πολιάς πολύ ωραία κίνηση. Πατάει δυνατά προς ποιείτε και τελειώνει τη φάση κάτω από το καλάθι. Σωτηριάδης παίρνει την πάσα στο midpost, γυρνάει και εκτελεί εύστοχα. Μια δύσκολη πάσα. Οι Γκράχας έχουν καθυλωθεί στον αργορυθμό των Αλόντρα. Δεν έχουν πάρει τις ευκαιρίες να τρέξουν το γήπεδο και να ανεβάσουν το ρυθμό. Ρέμπας για τρεις ανενόχλητος. Άστοχος, θα μαζέψει ο Γκράχας. Αφήσει το Χαρίτο. Μπαουμπούα. Δεν θα προσέξει τον Ντούσια που είχε φτάσει πίσω του και χάνει την μπάλα. Παντελάκης δίδυση baseline, βγάζει έξω τον Πολιά. Ντούσιας θέλει να περάσει από τη δεξιά πλευρά. Έξω και τον Γιάννατσι για δύο. Εύστοχος αυτός με λίγη τύχη. 15-4 για τους κορυδαλιώτες. Τρεις ο Τζανάκης χωρίς αντίπαλο, θα βρει στόχο. Προσπαθούν να αντιδράσουν οι Πυράγκας. Είναι χαμηλή όμως η επιθετική αποκοντή τους αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Παντελάκης. Στο high προς τον Γιάννατσις. Μισή το κόψουμε την Πολιά. Αυτός κάνει μια πρόσεκτη πάσα για το ρέμπα. Θα κλέψει ο Τζανάκης, όποιος είχε καταλάβει την πρόθεση του αντιπάλου. Θα τελειώσει λίγο επιστημιακά ένα δεξιμπάσιμο. Με 5 συνεχόμενους πόντους Τζανάκη, οι Πυράγκας αρχίζουν να ροκανίζουν διαφορά. Στη γωνία ο Παντελάκης. Πολύ ωραία πάσα για τον Πολιά. Αυτός κλείνεται όμως. Βγάζει έξω για τον Γιάννατσι. Άλλο ένα σούτ από τα 6 μέτρα. Πάλι εύστοχος. Υπάρχει ψυχολογία, τα πρώτα σου μπήκανε, τώρα μπαίνουν και τα επόμενα. Τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Χαρίτος βρίσκει πολύ ωραία το βρακά. Αυτός θέλει να δώσει έξω για τον Τζανάκη. Επιτίθεται σωστά στο close out αυτός, αλλάζει χέρι. Πολύ ωραία δίσδυση από τον γκάρ τον Πυράγκας. 7 συνεχόμενοι πόντοι από τον Τζανάκη. Πιέζει εδώ να κλέψει, δεν τα καταφέρνει. Πολιά ελέγχει. Ελευθερώνει για τον Ντούσια για τρεις αυτός χωρίς αντιπαλό. Θα μπει και αυτό. Κάτε το.
μπάλα ο Βρακάς στο ύψος βολής. Γυρνάει πολύ ωραία με την pivot κίνηση και εκτελεί σωστά. Δύο ποντικοί από αυτόν. Παντελάκης. Απρόσεχτη φάση για τον Μπούσκια. Κλέβει ο Βρακάς. Δεν προλαβαίνει να δώσει για τον Παπαμπούα. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, 13-20 για τους Αλόντρα. 15-24 από το τελευταίο καλάθι των Τυράνθας. Στη δεύτερη περίοδο πια. Παντελάκης. Πένασε από τον Τούσια και του ξαναδίνει την μπάλα. Αυτός πολύ ωραία βρίσκει διάδρομο, αφήνει στον Πολιά. Με ρυθμό αυτός θα ολοκληρώσει από 4 μέτρα εύστοχα. 15-26 για την Αλόντρα. Βρακά στη γωνία. Έχει μπροστά το Βιζιλέο. Επιπόλη η πάσα. Για τον Καδραούρα. Αυτός δεν μπορέσει να συγκρατήσει. Παντελάκης θα χάσει την μπάλα από τον Παπαμπούα. Τρέχει να προλάβει, αλλά ο point guard τον Βιλάνθας θα πάει δυνατά και ψηλά στο καλάθι, δεν θα αφήσει περιθώρια. Προσπαθεί να ανεβάσει σιγά σιγά το ρυθμό σε άμυνα και επίθεση η ομάδα των Κιτρίνων. Μπαμπούα πάλι, ακόμα ένα κλέψιμο με τα μακριά του χέρια. Θα καταφέρει να αφήσει τον Τζανάκη, ο τελευταίος θα τελειώσει τη φάση. Time out γρήγορα γρήγορα για την Αλόντρα. 19-26. Προσπαθούν να πιέσουν σε όλο το γήπεδο την Πυράνθας και αυτό έχει αποτέλεσμα. Πολιάς δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει εντός ορίων την μπάλα. Προσπαθούν να πάρουν ένα momentum από αυτές τις τελευταίες φάσεις οι κίτρινοι. Να πλησιάσουν κι άλλο το σκορ. Για τρεις ο Παπαμπούα δεν βρίσκει στόχο. Μαζεύει μας το Τζανάκη στο μακρινό rebound. Και τελική αυτός, άστοχα επίσης. Βρακάς θα μαζέψει μετά από το σκαμπύλι. Για τρεις και αυτός. Ούτε αυτός. Βιζίλιος αυτή τη φορά μαζεύει το ειδικό rebound. Ελευθερώνει και το Παντελάκι. Θα μένει ευκαιρία εδώ για τους Μπυράνθας. Θα μειώσουν κι άλλο. Ολιάς δείχνεται μεγαλοπρεπή τάπα από το Βρακά. Τζανάκης στο transition. Πάει δυνατά με τη μέσα. Παρά την καλή άμυνα την Τούσια. Θα βρει στόχο. Τούσιας ζητάει σκρίνα από τον Πολιά στην κορυφή. Θα πάρει Πολιάς. Προσπίτε πολύ ωραία. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Ανάσα για τους σκουρόχρωμους. 21-28. Από τη γωνία Χανιώτης δεν βρήκε στόχο. Τζανάκης μαζεύει όμως το θετικό λοιπόν και κερδίζει το φάουλ. Θα φέρει την μπάλα στον Παπαμπούα, θα τους πείτε, θα πάρει το φάουλ από την Πολιά. Ο Παπαμπούα μεταφέρει για τον Χανιώτη, αυτός αμέσως για τον Τραγούρα, ο οποίος θα βρει στόχο από μέση απόσταση. Μπήκε στο μάτς η ομάδα των Πυράνθας, 23-28, εδώ ένα φάουλ θα μιλάω από τον Κατραούρα στην προσπάθεια του Πολιά να πάρει καλή θέση. Βρακάς παραλίγο να κλέψει.
Γιατί είσαι εντελώς ανενόχλητος για τρεις. Κοντά το σουτ, μάζεψε ο Καρδαούρας. Τζανάκης. Αφήνει για τον Παπαμπούα, κακή συνεννόηση, θα κλέψει ο Τούσιας. Μπάλα για τον Πιτζιλέο. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν τα καταφέρνει, αφήνει στο Παντελάκι. Ούτε αυτός, Βρακάς θα μαζέψει. Πολύ ψηλότερα από τους υπόλοιπους. Σετ επίθεση τώρα για τους Μπιράνκας. Βρακάς θέλει να οργανώσει. Μακριά από το καλάθι. Περνάει για τον Καδραγούρα, ο οποίος γυρνάει πολύ καλά, αλλά δεν τελειώνει το ίδιο καλά. Ο Μπαμπούα θα κάνει το φάουλ συνέχεια για να Γιαννάτσι. Γιαννάτσις στην εισαγωγή. Δίνει στο Παντελάκι που κόβει. Αυτός δεν είναι τυχερός με αυτό το ωραίο τελείωμα. Κανιέτης θέλει να τρέξει. Πάσα για τον Καδραγούρα, ο οποίος δεν συγκρατεί σωστά τα βήματά του. Θα υποπέσει σε παράβαση. Κολλιά στο λόγο. Δίνει στο Γιαννάτσι. Ξαναπαίρνει και βγαίνει έξω. Δελάκης, αποφεύγει πολύ ωραία τον Παμπούα. Κακή πάσα για τον Τούσια όμως. Χάνει την κατοχή. Ανενόχλητος για τρεις. Κακό σου. Πολιά θέλει να πάει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές. Ξανακερδίσει. Μπαμπούα. Χωρίς αντίπαλο. 45 μοίρες. Άστοχος σου τριών πόντων. Χανιώτης επιθετικό rebound. Με ταμπλό από τα 3 μέτρα δεν θα βρει στόχο. Μιτζιλέος θα εξασφαλίσει το αμυντικό. Μιτζιλέος παγώνει το ρυθμό. Πολιάς. Ενόχλητος για 3. Θα βρει στόχο. 9 η διαφορά, 23-32. Μπαμπούα στην κορυφή, κλειστή η ζώνη 3-2 Σαλόντρα. Τζανάκης. Αφήνει για τον Καδραγούρα, αυτός τον Μπαμπούα στην κορυφή, πιέζεται από το ρέμπα. Δεν θα προλάβουν να εκτελέσουν επίθεση κίτρινη, τελείωσε ο χρόνος επίθεσης. Κλέψει ο Μπουαβά. Δεν θα καταφέρει όμως να ολοκληρώσει. Παντελάκης. Αφήνει για τον Τούσια για τρεις αυτός. Προλάβει ο Τζανάκης. Να καλύψει το σουτ. Βρακάς αφήνει για τον Καδραγούρα. Παραλίγο να χάσει τον έλεγχο. Βρακάς καταφέρνει και αυτός να συγκρατήσει. Βγάζει και τον Παμπούα για 3. Θα βρει στόχο. Άμερο, 26-32, μισό λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου. Παντελάκης αποφεύγει τον Παμπούα. Θα πάρει το φάουλ του Χανιώτη. Δύο βολές.
με λίγη περιπέτεια θα ευστοχήσει ο Γκάρ τον Αλόντρα. Αστοχή δεύτερη, Τζανάκης μάζεψε. Μεγάλη πάσα για τον Μπαμπούα. Αυτό για απέναντί τον Ντούσια. Καθυστερεί. Θέλει να κάνει όλη την επίθεση. Τζανάκης. Παίρνει την baseline. Βρέσει το βρακά κατά τη ρακέτα. Αυτός δεν μπορεί να ευστοχήσει. Τραβιέται έξω, χάνει την ισορροπία του. Ο Πολιάς θέλει να προλάβει. Δεν υπάρχει κάτι. (Συσχελίδι) 26-33 για την Αλόντρα στο πρώτο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Στην επίθεση θα είναι η Αλόντρα με τα μαύρα, που προηγούνται και 33-26. Ο Τζανάκης αποφασίζει να πιέσει από την αρχή τον Ντούσια. Θέλουν να πάνε σε ένα αυστηρό προσωπικό παιχνίδι Μιράνχας. Ο Πολιάς θα εκμεταλλευτεί την ικανότητά του να παίζει κοντά στο καλάθι με το Χαρίτο. Αυτός θα πάρει, θα κάνει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές για τον small forward τον Κόρυδα Αλιωτών. Μέσα από την Πολιά. Μέσα και η δεύτερη. 29 και πάλι διαφορά. Νωρίς, στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Χαρίτος θέλει να οργανώσει. Χανιώτης. 4 μέτρα, κακό σουτ. Εύκολα Πολιάς. Ελευθερώνει για το Ρέμπα. Αφήνει και τον Ντούσια. Αυτός αποφεύγει την επιτήρηση του Χαρίτου. Δεν μπορεί να περάσει το Τζανάκι. Μπαλαθέν στο Βιτζιλέο για 3. Άστρος αυτός. Χαρίτος θα βοηθήσει τον Τριάδη να μαζέψει το rebound. Παντελέκης υποχρεώνησε λάθος τον Κατραγούρα. Ξανά η επίθεση για τους Ρόντρα. Τζιλέος θέλει να πάρει την baseline. Φτάνει μέχρι κάτω. Πιέζεται εκεί από Χαρίτο και Σωτηριάδη. 3 δεύτερα βολιάς ξεχασμένος στη ρακέτα. Χαρίτος δεν μπορεί να συγκρατήσει, θα κλείσει ο Παντελάκης, μετά για τον Ντούσια φύγει μόνος του, εύκολα στο lay-up. 4-0 σε αυτή την περίοδο για τους Αλόντρα, που ξεκινάνε το ίδιο δυνατά όπως και στην πρώτη. Συγκεντρωμένη και αποφασιστική. Άστοχο το σουτ του Χαρίτου, αλλά ξανακερδίζει και καταφέρει να ευστοχήσει με τη δεύτερη. 28-37. Άλγησε πολύ ο Βιτζιλέος να επαναφέρει την μπάλα. Η κατοχή είναι για τους κίτρινους. Βρίσκει χώρο ο Πετραγούρας να τρυπώσει και να εκτελέσει, αλλά δεν βρίσκει στόχο. Ντούσιας θα καταφέρει να αποφύγει την πίεση και να δώσει μια one hand pass για τον Παντελάκη κατά το καλάθι. Αυτός δεν συγκράτει με την πρώτη. Καταφέρνει όμως να βρει διάδρομο από το κέντρο και να τελειώσει με ένα ωραίο δεξί finger roll. Πολύ εκρηκτικός και γρήγορος χαμηλά ο βραχής όμως γκάρ τον Αλόντρα. Με πολλές επιλογές στο παλμαρέ του. Εδώ Τζανάκης θα κερδίσει το φάουλ στη διείσδυση. Δεν υπάρχει καλάθι. Τζανάκης στην κορυφή με το Ρέμπα, θα πάρει το φάουλ. Κατραούρας για 3. Θα βρει στόχο. 31-39. Θέλει να πιέσει ο Χανιώτης. Ο Τίσιος ελευθερώνει για τον Παντελάκη και αυτός περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Θέλει να πάει και μέχρι μέσα. Βρίσκει όμως αντίσταση από τον Τζανάκη για στοχή από κοντά. Χαρίτος σε μια περίεργη προσπάθεια, μπερδεύτηκε εκεί, χάνεται ευκαιρία εδώ από τους Πυράνθας να μειώσουν. Ακόμα 6 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου,
Φοβερή baseball pass για τον Γιανατσί, αυτός αμέσως για τον Ρέμπα. Πολύ εύκολα αυτός με δεξί layup. Αργά τώρα η Βιλάνκας με το Χαρίτο. Κακή πάση για το Χανιώτη, θα κλέψει ο Ντούσιας. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να σκοράρει κιόλας. Δικαίωμα για δύο βολές. Έξω η δεύτερη. Θα βρει τον τρόπο μέσα στη ρακέτα ο Σωτηριάδης να πετύχει ένα καλάθι με ταμπλό. Θέλουν οι Πιράνχας να διεκδικήσουν το μάτς. Για να τσεις στην κορυφή, καθυστερεί εδώ η Αλόντρα να εκδηλώσει επίθεση. Παντελάκης κόβει στη ρακέτα. Με μία τρίπλα κερδίζει ήδη χώρο για να εκτελέσει, αλλά δεν είναι εύστοχος. Αργά ο Παππούς στην κορυφή. Με μία σταυρωτή αποφεύγει το αντίπαλό του. Δίνει στο τετραγούρα. Αυτός δεν ελέγχει σωστά την μπάλα, κάνει βήματα. Εύκολα ο Σωτηριάδης θα κλέψει τη μεγάλη πάσα, θα πάει και μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση με ταμπλό. Πιέζουν και πάλι οι Πιράνχας σε όλο το γήπεδο. Παντελάκης τώρα στο χειρισμό απέναντι τον Τζανάκη, του δίνει χώρο, πια. Για να τσεις στο midpost, γυρνάει φάτσα, θέλει να παίξει με πλάτη. Πάει στο runner, θα βρει στόχο. Ένα δύσκολο ράνε από το Χαρίτο, δεν θα έχει φύγει η κατάληξη. Time out. Αποφεύγει το περσάρισμα τον Πιράνχα σε υπέκταση της Αλόντρα. Ο Παντελάκης ανεβαίνει δυνατό στο καλάθι, αλλά δεν καταφέρει να βρει τη σωστή ισορροπία. Σωτηριάδης αποφεύγει το παλιά. Πάει στο ράνερ, δεν θα βρει στόχο αυτή τη φορά. Κατραούρας από μέση απόσταση, άστοχος και αυτός. Ντούσιας μια μεγάλη πάσα για τον Παντελάκη. Πατάει πολύ δυνατά. Αποφεύγει με το σώμα του δύο αμυντικούς. Σε μια κίνηση που θυμίζει φαντάσματα από το παρελθόν. Τζανάκης παίρνει πικ στην κορυφή, δίνει για το Χαρίτο, αυτός δεν μεταβιβάζει σωστά, πολύ άσταγα μαζέψει. Ήρεμα τώρα, ήρεμα, ήρεμα. Για να τσίσει από τις 45 μοίρες για 3, κοντό σουτ, πολύ άσταγα εκεί να πάρει το πιπτικό rebound. Κακή πάσα για το Ρέμπα, θα κλέψει ο Χαρίτος. Δύσκολο runner πάλι από το Χαρίτο, άστοχος, θα μαζέψει ο Σωτηριάδης, θα πάει στο δεξί hook, θα πάρει το foul. Μία στις δύο για τον power forward των κίτρινων. Θέλουν να πιέσουν πάλι σε όλο το γήπεδο.
με man-to-man press. Τζανάκης παρενοχλεί τον Ντούσια, αυτός σταματάει την τρίπλα και ελευθερώνει για το Ρέμπα. Δύσκολη πάσα για τον Γιανατσί, αυτός θα καταφέρει να την περάσει στον Πολιά. Βλέπει ο Πολιάς την μπάλα στο κέντρο, θα κάνει όμως βήματα. Time out. Για τρεις ο Χανιώτης από τη γωνία, θα βρει στόχο. Μειώνει στους 5. 41-46. Για να τσεις, βρίσκεται Βιτζιλέο, ο οποίος είναι μόνος στο τελόγος. Κακό σουτ. Ο Πολιάς όμως είναι εκεί να μαζέψει το δεύτερο rebound. Δεν τα καταφέρνει όμως. Χανιώτης αφήνει στον Χαρίτο να τρέξει την μπάλα. Κακή πάσα. Λούσιας πετάει την μπάλα. Ο Παντελάκης θα πατήσει δυνατά και θα σκοράρει εύκολα. Λιγότερο από 20 δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θέλει να εξαντλήσει το χρόνο, της ομάδας των Πειράχας. Χαρίτος για τον Τζανάκη, παίρνει την baseline, θα πάρει το φάουλο το Βιτζιλέο. Δεν υπάρχουν πολλές ακόμα, μόλις 3 ομαδικά. Λιγότερο από 5 δεύτερα για το τέλος. Τζανάκης. Καταφέρει να εκτελέσει και να πάρει το φάουλο από τον Πολιά που μπήκε κάτω από το σώμα του. Μέσα η δεύτερη από τον Τσανάκη, στους 6 διαφορά. Δεν λέγεις θα πάρει ένα φάουλ από τον Χανιώτη. Δεν υπάρχει βέβαια δικαίωμα για βολές ακόμα. Και για τους Μπειράνθας είναι τρίτο το ομαδικό φάουλ. Ένα δευτερόλεπτο μόλις για το τέλος. Το μόνο που προλαβαίνουν οι παίκτες Κορυδαλλού είναι να εκτελέσουν αμέσως μετά την επαναφορά. Πολιά στο low post. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει, παρότι είναι εύστοχος. 42-48 κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο. Ξεκίνησε και η τελευταία περίοδος. Οι Πειράχας έχουν καταφέρει να οργανίσουν κατά κάποιο τρόπο διαφορά. Βρακασινά στόχος από τα 4 μέτρα από τη γωνία. Ουσιαστικά θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαγούα, χαμηλά. 42-48 λοιπόν μπροστά η Αλόντρα. Στην πρωτοπορία από την αρχή. Παντελάκης με τον Παπαγούα πιέζεται, αλλά βρίσκει τον τρόπο να ξεφύγει. Δίνει για τον Γιανατσί απέναντι στον Βρακά. Αυτός θέλει να παίξει με πλάτη. Ο Παπαγούα ήρθε και κάνει καλή βοήθεια εκεί. Δεν όμως πάσαρε σωστά στον Τζανάκη, ο Παντελάκης έκλεψε την μπάλα. Θα κλέψει ο Παπαγούα. Πήγε πολύ χαμηλά με τα χέρια του, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Στους 4 το παιχνίδι. Για να τσίσει ελεύθερος, μετά τη μεγάλη πάσα του Ρέμπα. Περιμένει τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν. Θέλει να περάσει το λόγο στον Πολιά. Ξανά για να τσεις στην κορυφή για 3. Κοντό το σούτ του. Μάζεψε Χαρίτος. Θέλει να τρέξει με την μπάλα. Αφήνει στον Σωτηριάδη. Αυτός αμέσως για σούτ. Άστοχος. Παντελάκης. Παίρνει πολύ ώρα το κεντρικό διάδρομο. Πατάει δυνατά, αλλά η εκτέλεσή του δεν είναι σωστή. Χαρίτος υποφεύγει το Γιανατσί αρχικά. Πατάει και δίνει πάσα στο Τζανάκη, ο οποίος έκοβε. Συγκρατεί ο τελευταίος. Παίρνει την baseline, πατάει δυνατά. Κερδίζει το φάουλ από τον Ντούσια.
από κάτω η μπάλα, εκτός baseline δηλαδή. Χαρίτος στην επαναφορά από την baseline, έξω για τον Παμπούα. Αυτός προσποιείται πολύ ωραία, φεύγει το ρέμπα, πατάει δυνατά. Και τελειώνει η εύστοχα τη φάση. 46-48. Να λοιπόν, που Μπιράνχας βρήκανε το στένος, βρήκε το στένος και τη θέληση να γυρίσει το μάτς, να το φέρει στα ίσα. Να έχουμε δηλαδή αμφίροπια αναμέτρηση στα τελευταία 7 λεπτά του παιχνιδιού. Ντούσια στη γωνία, πατάει με μια τρίπλα και τελείω τα 5 μέτρα, αντελώς άστο Χαβιτζηλέος, θα μαζέψει το επιθετικό rebound, θα κερδίσει το φάουλ από τον Παμπούα στην προσπάθεια για σουτ. Άτυχος ο Βιτζηλέος στον πρώτο βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Βρακάς μάζεψε πιο ψηλά από όλους. Μπαμπούα. Στέκεται και ο Σουτάρι για τρεις. Θα βρει στόχο και βάζει την ομάδα του για πρώτη φορά στο παιχνίδι μπροστά. Με 51-48. Πιο νεανική ομάδα η Μπιράνχας, πιο εμπειρή ομάδα η Αλόντρα. Για να δούμε στα τελευταία 6,5 λεπτά ποιος θα επικρατήσει. Λουσιάς παίρνει τα σκρίνα από ρέμπα και πολλιά, δεν βρίσκει όμως διάδρομο. Μια σπιν κίνηση, πάει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Από τα χέρια του Ζηλίου η μπάρα θα περάσει εκτός. Νέα χαμένη επίθεση από τους Αλόντρα, που είναι άποντη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την περίοδο. Μόνος του Βρακάς στο κάτω καλάθι, αλλά δεν εκμεταλλεύεται την πολύ καλή φάση του Χαρίτου. Στη συνέχεια θα κάνει φάουλο ο Τζανάκης στην διεκδίκηση του rebound. Κρίσιμες όλες οι επιθέσεις από εδώ και πέρα. Το μάτς είναι στην κόψη του Ξηραφιού. Πολιάς δεν βρίσκει χώρο, βγάζει για τον Παντελάκη. Από τη γωνία αυτός για δύο, πατώντας τη γραμμή, όπως λέει η διαιτητής. Έχουμε τάφε για... για την κίνηση του Βιτζηλέου να... να μαζέψει την μπάλα μετά από εύστοχο σουτ. Άστοχη βολή από την τεχνική ποινή. Άστοχο και το σουτ του Χάρη του από τη γωνία. Δεν κέρδισαν κάτι εδώ οι Μπιράνχας από αυτή τη φάση. Παντελάκης απέναντι στη ζώνη, 2-3. Στην τον Πολιά για 3 αυτός. Κοντό το σουτ μαζεύει όμως ο Παντελάκης στο μακρινό rebound. Τούσιας. Ωραίο drive και pocket pass για τον Γιανατσί. Αυτός καθυστερεί πολύ όμως με στη ρακέτα. Αργά στο σετάρισμα αυτής της επίθεσης. Σκριν επιλογής. Κάνει το runner. Δύσκολη προσπάθεια. Εύστοχη όμως. Θέλει να τρέξει μια λόντρα. Όμως οι Μπιράνχας έχουν επιστρέψει. Ο Παντελάκης σωστά κρατάει την μπάλα μακριά. Σετάρει την επίθεση. Για να τσεις. Για τρεις ελεύθερος. Θα στοχίσει. Πολιά στο επιθετικό rebound. Δυνατά θα πάρει το φάουλ από το Βρακά. Βρήκε το χέρι του αντιπάλου του. Έξω όμως η πρώτη.
έξω και η δεύτερη. Υπάρχει πολύ χρόνο ακόμα, το παιχνίδι ούτε καν μπορούμε να προβλέψουμε τι μπορεί να συμβεί. Εδώ ο Ρέμπας δεν καταφέρει να κλέψει. Ένα δύσκολο τρίποντο από το Χαρίτο. Βρακάς θα μαζέψει, θα κάνει βήματα. Βολιά στο σπίτι, πολύ ωραία. Πατάει δυνατά, θα πάρει το φάουλ από το Σωτηριάδη. Δικαίωμα για δύο βολές. Τριπλή απειλή από το Βολιά αμέσως από την υποδοχή πάσας μετά από χοπ. Ανάγκασε τον αμυντικό να σηκωθεί ψηλά και έτσι να ήταν εύκολη η κίνηση drive για να τον περάσει. Μέσα αυτή τη φορά η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Στο σύν 1 η Αλόντρα, 52-51. Λιγότερο από 4 λεπτά για τη λήξη. Αργά και η Πυράγκας στην επίθεση. Βρακάς για τον Σωτηριάδη. Αυτός που σπίτι. Δεν τελειώνει σωστά με το δεξί. Ντούσια στο μακρινό rebound. Πιέζεται, παίρνει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά. Δύο βολές δικαίωμα για τον Ντούσια. Time out για τους Πυράγκας. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Ντούσιας. Άστοχη η δεύτερη. Χάθηκε η ευκαιρία για τους Πυράγκας να περάσουν μπροστά στο σκορ. Πάντα στο 51-52. Παντελάκης, isolation pick με τον Βολιά στην κορυφή. Δεν έχει χώρο. Ξαναπαίρνει ένα screen από τον Ρέμπα. Στην ασφάλεια για τον Γιανατσί. Για τρεις αυτός, κοντά το shoot. Μάχη για το rebound το χαμηλά. Την κερδίζει ο Τριάδης. Ελευθερώνει για τον Παπαμπούα. Τζανάκης τώρα, πατάει για τρεις. Κακή επιλογή. Μπορούσε να επιχειρήσει ένα drive απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο. Συνέχεια στο match. Μπαμπούα θα καταφέρει να ελέγξει. Αποφεύγει δύο αντιπάλους. Μια κακή πάσα όμως πίσω από το κεφάλι για τον Σωτηριάδη. Αν μη τι άλλο, οι Πυράγκας χαρίζουν suspense στα παιχνίδια τους. Είναι εντελώς απρόβλεπτοι σε όλες τις επιλογές τους. Ντούσιας, το Τζανάκι. Παίρνει το screen Βολιά. Κερδίζει το φάουλ. Ξανά δικαίωμα για δύο βολές για τον Γκάρ των Κορυδαλιωτών. Άστοχος ο Ντούσιας στην πρώτη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν καταφέρει να ξεκολλήσει το σκόρο από το 51-52. Βρακάς. Αφήνει για τον Παμπούα. Για τρεις αυτός χωρίς αντίπαλο. Θα βρει στόχο. Αδράνησε πολύ η άμυνα εδώ τον Αλόντρα. Για δύο τελικά το σούτ πάτα για τη γραμμή ο Γκάρ των Κιτρίνων. Για να τσεις. Ελεύθερος από τα 6.75. Θα βρει και αυτό στόχο. Απαντάει αμέσως. Στο τελικά τρίποντο όπως μέτρησε τον Παμπούα. Ξανά ένας πόντος διαφορά για τους Αλόντρα. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Χαρίτος. Βρακά στη γωνία. Για τον Τζανάκι που έκοψε. Δεν είναι τυχερός αυτός. Βρακάς όμως είναι εκεί να μαζέψει το επιθετικό rebound. Πιέζεται από τον Ντούσια. Αφήνει για τον Σωτηριάδη. Πάει αυτός το runner. Δεν τα καταφέρνει. Θα κάνει φάουλο Βρακά στη διεκδίκηση. Χτύπησε άθελά του για να τσίσει το πρόσωπο.
δικαίωμα για δύο βολές για τον παίχτη των σκουρόχρωμων. Έξω η πρώτη για τον Γιάννατσι. Ρεσιτάλα στόχων πολλών από τους αλλόντρες στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μέσα η δεύτερη με λίγη δόση τύχης. Στους δύο η διαφορά. Αμύωτο το ενδιαφέρον. Κακή πάσα του Χαρίτου, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Συνέχεια στο μάτς μετά από έναν εκνευρισμό. Παντελάκης στην κορυφή, θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Στη γωνία για τον Γιάννατσι. Αυτός πιέζεται από τον Τζανάκη. Καταφέρνει και βρίσκει διάδρομο. Θα πάρει το φάουλ στο drive από τον Σωτηριάδη. Ας το δώσω για να τσίσει την πρώτη βολή. Θα βάλει όμως τη δεύτερη, στους τρεις η διαφορά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Μπαμπού αργά στην κορυφή. Δεν χρησιμοποιεί το screen του Βρακά. Χαρίτος. Βρακάς τώρα στη γωνία. Με το Γιάννατσι. Θα σουτάρει για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Πολιάς μαζεύει. Ξεφεύγει από την παγίδα. Φτάνει με την ρακέτα και σταματάει. Αφήνει για τον Παντελάκη στη γωνία. Αυτός αργά. Θέλουν να ροκανίσουν τον χρόνο. Μουσική 25 δεύτερα ακόμα για το τέλος. Τα 5 μόλις για τους αλλόντρα. Παντελάκης. Για να τσίσει. Δεν θα μπορέσει να γίνει η αποδέκτης πάσας. Τελειώνει και ο χρόνος επίδεσης. 17 δεύτερα για τους Μπιράνκας. Υπάρχει time out. Τελευταία 17,5 δεύτερα στο παιχνίδι. Μπαμπάω στην κορυφή. Διπλή επιλογή. Θα κάνει το φάουλ ο Παντελάκης. Μόλις το τρίτο ομαδικό για τους αλλόντρα. 14,3 δεύτερα για το τέλος. Χαρίτος. Δυσκολεύεται, βγάζει για το Βρακά. Προσποιείται αυτός για τρεις. Κακό σουτ. Μαζεύει για να τσίσει. Θα πάρει το φάουλ. 4 δεύτερα για το τέλος. Δύσκολα τα πράγματα αλλάζουν πια. Άστοχος και στις δύο βολές ο Γιάννατσις. Θα κάνει συνέχεια το φάουλ στο Βρακά για να μην δοθεί δυνατότητα να στάρουν στους τριών πόντων. Νέο time out για τους Μπιράνκας. Τζανάκης θα πάρει το φάουλ πριν προλάβει να σουτάρει. Δικαίωμα για δύο βολές, δύο δευτερόλεπτα για το τέλος. Κακή πρώτη βολή από τον Τζανάκη. Δεν βρίσκει καν στεφάνι. Εύστοχη δεύτερη, ανάποδα όπως θα τα θέλε. Time out. Πίσω στο μάτς για την τελευταία φάση. Οι Μπιράνκας ίσως ευελπιστούν να κλέψουν και να πετάξουν με ένα γρήγορο σου την μπάλα. Οι αλλόντρα θέλουν απλά το χρόνο να κυλήσει. Προλαβαίνει ο Μπαμπού να κάνει φάουλ. Πριν τελειώσει ο χρόνος. Δικαίωμα για δύο βολές. Μόλις ένα δεύτερο και 3-10 για το τέλος. Ο Πολιάς θα χάσει την πρώτη βολή. Άστοχη δεύτερη, Τζανάκης μαζεύει, πετάει την μπάλα, δεν έχει τόση τύχη. Νίκητες η αλλόντρα με 57-55 επί των Μπιράνκας.